Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου ενάντια στη φορολόγηση, ενώ η Θράκη έχει να αντιμετωπίσει και την αθέτηση των δεσμεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Έτσι, τη Δευτέρα προγραμματίζονται συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στο πλευρό τους βρίσκεται και ο Δήμος Αδείρων, οι υπηρεσίες του οποίου θα παραμείνουν κλειστές. Τώρα επικοινώνησα με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον Δήμαρχο Καβάλας, ο οποίος μου είπε ότι θα συμμετέχουν και οι Δήμοι στην κινητοποίηση. Βέβαια, όχι όλες οι υπηρεσίες, θα συμμετέχουν μόνο οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων από τις 11 και μετά για να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο οι εργαζόμενοι. Με την προϋπόθεση, βέβαια, αυτό που είπαμε, έτσι, να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο. Και βέβαια δεν θα κλείσουν όλες οι υπηρεσίες, δηλαδή προνοιακές δομές κτλ. Αυτά θα λειτουργήσουν κανονικά, γιατί δεν θέλουμε και να ταλαιπωρήσουμε και τον κόσμο. Παράλληλα όμως, ένας αγροτικός δήμος σαν το δικό μας δεν μπορεί να κλείσει τα αυτιά και να μην συμμετέχει σε έναν αγώνα που κάνουν οι συνδημότες και οι συνδημότησές μας. Οπότε λοιπόν μαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που εντατικοποιούν και τις κινητοποίησεις τους το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τις τελευταίες ενέργειες που έκανε και ο Περιφερειάρχης για τους κτηνοτρόφους συγκεκριμένα. Ναι, είναι λογικό, πρέπει να συμπαρασταθούμε στους, όπως είπα, στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, γιατί οι τελευταίοι έχουν χτυπηθεί και από την ευλογιά. Και βέβαια εδώ να ξαναθυμίσω ότι σαν Δήμος εμείς ήδη ετοιμάζουμε την απόφαση για να μπορέσουμε να τους ελαφρύνουμε από τα τέλη βοσκής. Όπως έχω πει, δεν έχουμε πάρει απάντηση ακόμη, θέλουμε να το δέσουμε καλά νομοθετημένα το θέμα και πιστεύω ότι θα δώσουμε έστω και αυτήν την ανάσα στους κτηνοτρόφους των μικρών ζώων της περιοχής μας. Υπενθυμίστε ότι η πρόθεση της περιφέρειας να ταχθεί στο πλευρό των αγροτών εξέφρασε και ο Άρης Γιαννακίδης μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα για εμπαιγμό του αγροτικού κόσμου. Είχαμε συναποφασίσει κάποια πράγματα με τον κύριο Χαρακόπουλο πριν περίπου ένα μήνα. Αυτά λοιπόν, πριν εκδοθεί η οικία, ήθελα να δω εάν συμπεριλαμβάνονται μέσα στην κοινή υπουργική απόφαση. Αυτό που είδαμε ήταν ότι υπήρχαν τεράστιες αποκλίσεις. Είπα στον κύριο Τσαφτάρη ότι εάν δεν ισχύσει αυτό που είχαμε συμφωνήσει, παρουσία των υπηρεσιακών παραγόντων, για μια άλλη φορά δηλώνουμε την πλήρη αναξιοπιστία της κυβέρνησης και το καταγγέλλουμε στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, εμείς ζητήσαμε 150 ευρώ για αποζημίωση και κάθε θανατοθέντα ζώο. Από ό,τι με ενημερώσαν πριν από λίγο, ενώ το είχα στο 120, το πηγαίνω στο 140, ζητήσαμε μία αύξηση κατά 20% στα έγκυα ζώα. Μας είπαν ότι θα είναι, στο κείμενο περιλαμβάνεται 10%. Δεν προβλέψανε καμία οικονομική ενίσχυση των 50 ευρώ ανά ζώο για κάποιον που θέλει να αναπληρώσει το ζωικό του κεφάλαιο. Θέλει να ξαναφτιάξει δηλαδή το ποιμνιοστάσιο του. Και επίσης το πιο τραγικό για όλα είναι ότι η καινούργια οικία ισχύει από 1 το 14, αυτά δηλαδή που θανατώθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 2013 θα έχουν την αποζημίωση περίπου των 80 ευρώ. Αυτό νομίζω ότι είναι τραγικό, είναι τραγελαφικό. Έτσι όπως έγινε γνωστό στα πλαίσια των αγροτικών κινητοποίησεων, η κεντρική διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και όλες οι υπηρεσίες των περιφερειακών ενωτήτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου θα κλείσουν μετά τις 11 το πρωί, ώστε οι εκπρόσωποι και οι εργαζόμενοι της να συμμετέχουν σε αυτές.